είπε ο Κύριος στους μαθητές του, «Ήρθε τώρα η ώρα να φανερωθεί η δόξα του Υιού του ανθρώπου και ο Θεός να δοξαστεί εξαιτίας του. Και αν ο Θεός δοξαστεί δι' αυτού, τότε και ο Θεός θα τον δοξάσει κοντά του. Και αυτό μάλιστα θα γίνει πολύ γρήγορα. Παιδιά μου, για πολύ λίγο θα είμαι ακόμη μαζί σας. Θα με αναζητήσετε, και αυτό που είπα στους Ιουδαίους, πως δηλαδή εκεί που πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε, το λέω και σε εσάς τώρα. Σας δίνω μια νέα έντολη, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως σας αγάπησα εγώ, να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλον». Του λέει τότε ο Σίμων Πέτρος, «Πού πηγαίνεις, Κύριε?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Εκεί που πηγαίνω εγώ, δεν μπορείς εσύ να με ακολουθήσεις τώρα. Θα με ακολουθήσεις όμως αργότερα». Του λέει ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν μπορώ να σε ακολουθήσω τώρα? Εγώ και τη ζωή μου θα θυσιάσω για σένα». Του αποκρίνεται ο Ιησούς, «Τη ζωή σου θα θυσιάσεις για μένα? Σε βεβαιώνω ότι πριν λαλήσει απόψε ο πετεινός, θα αρνηθείς τρεις φορές πως με ξέρεις. Μην ταράζετε την καρδιά σας. Να έχετε πίστη στο Θεό. Να έχετε πίστη και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν, θα σας το έλεγα. Εγώ πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε βέβαια που πηγαίνω και την οδό που οδηγεί εκεί». «Κύριε», του λέει ο Θωμάς, «δεν ξέρουμε που πηγαίνεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε την οδό που οδηγεί εκεί?» Ο Ιησούς του απάντησε, «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα. Αν με είχατε γνωρίσει, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα. Αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει». «Κύριε», του λέει ο Φίλιππος, «δείξε μας τον Πατέρα και αυτό μας αρκεί». «Τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με έχεις γνωρίσει. Αυτός που έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα. Πώς μπορείς εσύ να λες, δείξε μας τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις πως είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα? Τα λόγια που σας λέω εγώ, δεν τα λέω από μόνος μου. Και ο Πατέρας που είναι ένα με μένα, αυτός πραγματοποιεί τα έργα. Πιστέψτε με ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα. Αν πάλι δεν πιστεύετε το λόγο μου, πιστέψτε εξαιτίας των ιδίων έργων. Σας βεβαιώνω πως αυτός που πιστεύει σε μένα θα κάνει και εκείνος τα ίδια έργα που κάνω εγώ. Και μάλιστα ακόμη μεγαλύτερα από αυτά, γιατί εγώ πηγαίνω κοντά στον Πατέρα. Και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου θα το κάνω, ώστε η δόξα του Πατέρα να φανερωθεί μέσω του Υιού. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω. Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητο, το πνεύμα της αλήθειας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας. Το πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει, ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω όρφανους. Θα ξανάρθω κοντά σας. Σε λίγο ο κόσμος δεν θα με βλέπει πια. Εσείς όμως θα με βλέπετε, γιατί εγώ εξακολουθώ να ζω. Το ίδιο κι εσείς θα ζείτε. Όταν έρθει εκείνη η μέρα θα το καταλάβετε ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και εσείς από μένα και εγώ από εσάς. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου». «Κύριε», του λέει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, «γιατί θα φανερώσει τον εαυτό σου σε εμάς και όχι στον κόσμο?» «Όποιος με αγαπάει», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «θα τηρήσει το λόγο μου. Και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Αυτός που δεν με αγαπάει δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Τα λόγια όμως που ακούτε δεν προέρχονται από μένα, αλλά από τον Πατέρα που με έστειλε. Αυτά σας τα δίδαξα όλο αυτό το καιρό που βρίσκομαι κοντά σας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, που θα στείλει ο Πατέρας μου στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα σας έχω πει εγώ. Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη. Τη δική μου ειρήνη σας δίνω.
Δεν σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μην δηλιάζετε. Ακούσατε αυτό που σας είπα. Φεύγω, αλλά θα ξανάρθω κοντά σας. Αν με αγαπούσατε, θα χαιρόσασταν που σας είπα ότι πηγαίνω στον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας είναι ανώτερος από μένα. Σας τα είπα αυτά τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν τα δείτε να γίνονται, να πιστέψετε. Δεν θα μιλήσω πια για πολύ μαζί σας, γιατί ο Κυρίαρχος αυτού του κόσμου έρχεται να με θανατώσει, αν και δεν έχει επάνω μου καμία εξουσία. Ο κόσμος όμως πρέπει να αναγνωρίσει ότι αγαπώ τον Πατέρα και πεθαίνοντας κάνω αυτό που ήταν η εντολή του. Και τώρα σηκωθείτε. Ας φύγουμε από εδώ. Εγώ είμαι το αληθινό κλίμα. Και ο πατέρας μου είναι ο αμπελουργός. Κάθε κλιματόβεργα πάνω μου που δεν κάνει καρπό την κόβει. Και κάθε κλιματόβεργα που κάνει καρπό την κλαδεύει. Για να καρποφορήσει περισσότερο. Εσείς είστε κιόλας κλαδεμένοι και καθαροί εξαιτίας των όσων σας έχω διδάξει. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Τότε θα είμαι κι εγώ ενωμένος μαζί σας. Όπως η κλιματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει από μόνη της, αν δεν είναι ενωμένη με το κλίμα, το ίδιο κι εσείς, αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Εγώ είμαι το κλίμα, εσείς οι κλιματόβεργες. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου, κι εγώ μαζί του, αυτός δίνει άφθονο καρπό, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αν κάποιος δεν μένει ενωμένος μαζί μου, θα τον πετάξουν έξω, σαν την κλιματόβεργα, και θα ξεραθεί. Τις βέργες αυτές τις μαζεύουν, τις ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου μείνουν ζωντανά μέσα σας, ό,τι θελήσετε, ζητήστε το και θα σας δοθεί. Με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται η δόξα του Πατέρα. Όταν εσείς δώσετε άφθονο καρπό και αποδειχθείτε έτσι μαθητές μου. Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας αγάπησα κι εγώ. Μείνετε πιστοί στην αγάπη. Και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου, αν τηρήσετε τις εντολές μου, όπως εγώ τήρησα τις εντολές του Πατέρα μου και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη μου. Αυτή την εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Αν σας μισεί ο κόσμος, να ξέρετε πως πριν από σας, εμένα έχει μισήσει. Αν ανήκατε στον κόσμο, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν ανήκετε στον κόσμο, αφού εγώ σας διάλεξα και σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Να θυμάστε το λόγο που σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό. Αν εμένα καταδίωξαν, θα καταδιώξουν και εσάς. Αν εφάρμοσαν τα λόγια μου, θα εφαρμόσουν και τα δικά σας. Αλλά θα σας τα κάνουν όλα αυτά εξαιτίας μου, γιατί δεν ξέρουν αυτόν που με έστειλε. Αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα κηρύξει, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως δεν έχουν καμία δικαιολογία για την αμαρτία που διαπράττουν. Αυτός που μισεί εμένα, μισεί και τον Πατέρα μου. Αν δεν είχα κάνει ανάμεσά τους τα έργα που κανείς άλλος δεν έκανε, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως και τα έργα έχουν δει και μας έχουν μισήσει και εμένα και τον Πατέρα μου. Αλλά αυτό γίνεται για να εκπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος στο νόμο τους. Με μίσησαν χωρίς καμία αίτια. Όταν έρθει ο παράκλητος, θα σας τον στείλω εγώ από τον Πατέρα. Το πνεύμα της αλήθειας που εκπορεύεται από τον Πατέρα. Αυτός θα ερμηνεύσει την αποστολή. Αλλά κι εσείς θα δώσετε μαρτυρία για μένα. Γιατί εξ αρχής είστε μαζί μου. Αυτά σας τα είπα για να μην κλονιστεί η πίστη σας. Θα σας διώξουν από τις συναγωγές. Θα έρθει μάλιστα ο καιρός που όποιος σας θανατώσει θα νομίζει πως έτσι υπηρετεί το Θεό. Αυτά θα τα πράξουν γιατί δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Αλλά σας τα είπα αυτά ώστε όταν έρθει η ώρα τους να γίνουν να το θυμηθείτε πως εγώ σας τα είχα πει πιο μπροστά. Δεν σας τα είπα βέβαια εξ αρχής επειδή ήμουν μαζί σας. Τώρα όμως εγώ πηγαίνω σε εκείνον που με έστειλε και κανένας σας δεν με ρωτάει που πηγαίνω. Μόνο που η λύπη έχει γεμίσει την καρδιά σας επειδή σας τα είπα αυτά. Κι όμως εγώ σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Γιατί αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο παράκλητος. Ενώ αν πάω εκεί, θα τον στείλω σε εσάς. Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τους ανθρώπους ως προς την αμαρτία, ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς την κρίση του Θεού. Ως προς την αμαρτία, επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Ως προς τη δικαιοσύνη, επειδή εγώ πηγαίνω δικαιωμένος στον Πατέρα και δεν θα με βλέπετε πια.
Και ως προς την κρίση, επειδή ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου είναι κιόλας καταδικασμένος. Πολλά έχω ακόμη να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. Όταν όμως θα έρθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δική μου δόξα, γιατί θα πάρει από αυτά που εγώ έχω και θα σας τα αναγγείλει. Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπα πως το Πνεύμα θα πάρει από αυτά που εγώ έχω και θα σας τα αναγγείλει. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε πια, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε, γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα. Είπαν τότε μερικοί μαθητές του μεταξύ τους. Τι σημαίνει αυτό που μας λέει? Σε λίγο δεν θα με βλέπετε, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε. Και τι σημαίνει πηγαίνω στον Πατέρα? Συζητούσαν λοιπόν. Τι να σημαίνει αυτό το σε λίγο που λέει? Δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Ο Ιησούς κατάλαβε πως ήθελαν να τον ρωτήσουν και τους είπε. Συζητάτε μεταξύ σας για αυτό που σας είπα. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε και πάλι σε λίγο θα με δείτε. Σας βεβαιώνω πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε. Η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά. Όταν η γυναίκα είναι να γεννήσει, υποφέρει πολύ, γιατί ήρθε η ώρα των πόνων της. Όταν όμως γεννήσει το παιδί, ξεχνάει πια τους πόνους από τη χαρά της που έφερε έναν άνθρωπο στον κόσμο. Εσείς λοιπόν τώρα λυπόσαστε. Αλλά θα σας ξαναδώ και θα χαρεί η καρδιά σας. Και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, τίποτα δεν θα έχετε να με ρωτήσετε. Σας βεβαιώνω πως αν ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, αυτός θα σας το δώσει. Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτα στο όνομά μου. Να ζητάτε και θα παίρνετε. Έτσι η χαρά σας θα είναι πλήρης. Όλα αυτά σας τα είπα χρησιμοποιώντας εικόνες. Πλησιάζει ο καιρός που δεν θα σας μιλάω πια με εικόνες, αλλά θα σας μιλήσω καθαρά για τον Πατέρα. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα του απευθύνετε τα αιτήματά σας στο όνομά μου. Και δεν σας λέω πως εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για χάρη σας, γιατί ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπάει, επειδή εσείς έχετε αγαπήσει εμένα και έχετε πιστέψει πως εγώ ήρθα από τον Θεό. Προέρχομαι από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Τώρα αφήνω πάλι τον κόσμο και πηγαίνω στον Πατέρα. Λένε τότε οι μαθητές του. Να που τώρα μας μιλάς καθαρά και δεν λες τίποτα με παραβολές. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα ξέρεις όλα. Ξέρεις από πριν τι θα σε ρωτούσε κάποιος. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι προήλθες από το Θεό. Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς. Τώρα πιστεύετε? Έρχεται η ώρα. Να σκορπιστεί το καθένα στο σπίτι του και μένα να με αφήσετε μόνο. Δεν είμαι όμως μόνος, γιατί είναι μαζί μου ο Πατέρας. Αυτά σας τα είπα ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο. Αφού τα είπε αυτά ο Ιησούς, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε: Πατέρα, έφτασε η ώρα. Φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι κι αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που του εμπιστεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή? Να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως τον μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με κοντά σε σένα, με τη δόξα που είχα κοντά σου προτού γίνει ο κόσμος. Εγώ σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους εμπιστεύτηκες. Ανήκαν σε σένα και εσύ τους έδωσες εμένα και έχουν δεχτεί το λόγο σου. Αυτοί τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα. Γιατί τις διδαχές που μου έδωσες, εγώ τις έδωσα σε αυτούς. Και αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι. Και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου, και τα δικά σου είναι και δικά μου. Και δι' αυτόν θα φανερωθεί η δόξα μου. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο,
ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Άγιε Πατέρα, διατήρησέ τους στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μόνο άνθρωπος της απώλειας για να εκπληρωθούν τα λόγια της γραφής. Τώρα όμως, εγώ έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είναι ακόμα στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της. Εγώ τους έδωσα το δικό σου μήνυμα. Ο κόσμος όμως τους μίσησε, γιατί δεν ανήκουν στον κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από τον κόσμο. Σε παρακαλώ, όχι να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους προστατέψεις από τον διάβολο. Δεν προέρχονται από τον πονηρό κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από αυτόν τον κόσμο. Με την αλήθειά σου ξεχώρισέ τους από τον κόσμο. Ο δικός σου λόγος είναι αλήθεια. Όπως εσύ έστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι και εγώ έστειλα στον κόσμο αυτούς. Και για χάρη τους αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σε σένα, ώστε και αυτοί με τη βοήθεια της αλήθειας να είναι αφιερωμένοι σε σένα. Δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστεύουν σε μένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ. Πατέρα, είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με εμάς, και έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι με έστειλες εσύ. Εγώ τη δόξα που μου έδωσες την έδωσα σε αυτούς, για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα, και έτσι ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι αγάπησες και αυτούς όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, θέλω αυτοί που μου έδωσες να είναι μαζί μου όπου είμαι κι εγώ, για να μπορούν να βλέπουν τη δόξα μου. Τη δόξα που μου χάρισες, γιατί με αγάπησες προτού να γίνει ο κόσμος. Πατέρα, δίκαιε κριτή, ο κόσμος δεν σε γνώρισε, ενώ εγώ σε γνώρισα και αυτοί εδώ έχουν γνωρίσει πως με έστειλες εσύ. Τους έμαθα ποιος είσαι και θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες, όπως και εγώ θα είμαι μέσα τους. Όταν τελείωσε την προσευχή του ο Ιησούς, βγήκε μαζί με τους μαθητές του και πήγαν στην απέναντι πλευρά του χυμάρου των κέδρων. Εκεί ήταν ένας κήπος όπου μπήκε ο Ιησούς και οι μαθητές του.